Champs-Élysées, η λύση απαιδεία, είναι ο πιο κεντρικός δρόμος στο Παρίσι. Συνδέει την αψίδα του Θριάμβου με την Place de la Concorde. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο ούτε για δείγμα. Είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο για τους Παριζιάνους. Το ιστορικό κέντρο της πόλης του Φωτός είναι αποκλεισμένο. Με τα πόδια, με το ποδήλατο, αυτό άλλωστε θέλει και η Paris Saint-Germain για το βραδινό τέλειο με τη Λιόνι. Οι οπαδοί της να προσεγγίσουν το γήπεδο με τα μέσα μεταφοράς και με το ποδήλατο, κυκλοφορούν οι Γάλλοι από το πρωί. Οι φίλοι της Paris θέλουν να κυκλοφορούν και το βράδυ στους δρόμους, πανηγυρίζοντας την νίκη εντός έδρας με αντίπαλο τη Λιόν, στην ιστορική πρώτη υποδοχή του Μέση στο Parc des Princes. Ένας πρίγκιπας στο πάρκο των πριγκιπών. Τουλάχιστον 10 άτομα σταμάτησαν και ρώτησαν τι ακριβώς συμβαίνει έξω από την μπουτίκ της Paris Saint-Germain Κυριακή μεσημέρι. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Η απάντηση είναι μία. Ο κύριος με τη φανέλα με το 30. 30 εκατομμύρια το χρόνο επί 3,90 και άλλα 20 εκατομμύρια για την πιστότητά του στην Paris αμείβεται με 110 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτόν γίνεται αυτός ο πανικός στην μπουτίκ της Paris Saint-Germain και την Κυριακή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι est-ce que vous avez acheté? On a acheté le maillot Messi. Messi. Ah oui, c'est obligatoire. Obligatoire pourquoi? Pour le petit, pour c'est le obligatoire. Petit. Messi, hein? C'est un champion. C'est un champion. Un champion. Paris est prêt pour la Ligue des Champions? Oui. Oui, oui. Vous êtes Paris. Oui, on habite à Paris. On habite à Paris. Vous êtes Paris ou Messi? Ah, Paris. Paris, toujours Paris. Il y a l'époque. Ici, c'est encore mieux. Il y a l'époque avant et après Messi. On verra. On verra. Il faut qu'ils savent jouer à trois. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous avez acheté? Une casquette du Paris Saint-Germain. Pas de Messi. Ah non, pas de Messi. Pourquoi? Je me. Pas tellement. Parce que trop gros salaire. Moi, trop gros. Petit ouvrier. Un gros salaire. Alors. Paris est prêt pour la Ligue des Champions? Je pense pas. Non. 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 Πέντε ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα της Paris Saint-Germain με την Ολυμπίκ Λιονέ, έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας του Peter Bosz. Μόλις έφτασαν οι Λιονέ στο Παρίσι, βγήκαν για ένα μικρό περπάτημα στη Rue Veillon, σε μια απόσταση λιγότερη του 1 χιλιόμετρου από την έδρα του μεγάλου αγώνα το βράδυ της Κυριακής. Για το γαλλικό ποδόσφαιρο και τη Ligue 1. Δεν είναι μόνο η πρεμιέρα του Lionel Messi, αλλά είναι μια εκπληκτική παρουσία των Quatre Fantastiques της Paris στην 11η για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο ντέρμπι με αντίπαλο την Olympique Lyon για την 6η αγωνιστική της Ligue 1. Παίζει και ο Di Maria, πέραν του Neymar, του Mbappé και φυσικά του Lionel Messi, ο οποίος πατάει για πρώτη φορά το χορτάρι του πάρκου των πριγκιπών. Το Parc des Princes ζει ιστορικές στιγμές απόψε. 48.000 φίλοι της Παρί και μεταξύ αυτών 1.000 οπαδοί της Λιόν είναι στο πόδι από πολύ νωρίς στο γήπεδο με δρακόντια μέτρα ασφαλείας για το πιο σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία της Παρί για την επίσημη πρώτη του Lionel Messi. Έπαιξε 26 λεπτά με την Rennes εκτός έδρας, έπαιξε με αντίπαλο την Brise στο Champions League, αλλά είναι διαφορετικό για τους οπαδούς της Παρί να δίνει εδώ το παρόν στην ενδεκάδα. Και μάλιστα ο Ποτσετίνο
βάζει τέσσερις ουσιαστικά τέσσερις φανταστικούς ποδοσφαιριστές μαζί για πρώτη φορά σε ένα άκρος επιθετικό σχήμα, σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι με αντίπαλο τη Λιόν που έρχεται εδώ παραδοσιακά στο Παρίσι και δημιουργεί προβλήματα στην Paris Saint-Germain. Αλλαγή παιχνιδιού εξαιρετική για Τόκο Εκαμπή. Κρατάει η πάσα του, η μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα στα δίκτυα. Λούκας Πακετά. Εξαιρετική αντεπίθεση από πλευράς Λιόν. Βραζιλιάνος δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Τζίζι Ντοναρούμα με ένα ξερό σουτ. Σημαδεύει τη γωνία του και βάζει τους Λιονέ μπροστά στο σκορ. Παγώνει το Parc des Princes. Και τώρα ο Μέση, η πάσα του για τον Εμπαπέ μέσα στην περιοχή, θέλει να βρει το δεξί, κάνει την τρίπλα, μπαίνει περιοχή, ανατρέπεται πέναλτι στο 63. Βεβαίως και είναι ο Νεϊμάρ, να διορθώσω, περνάει από τον νεαρό, εδώ τώρα βέβαια τον έχει πάρει λίγο αγκαλιά μέχρι να γίνει όλη η ιστορία, δεν ξέρω αν το VAR θα το επιβεβαιώσει, για να δούμε και πάλι. Δείτε εδώ, τον έχει αγκαλιάσει, του τραβάει τη φανέλα, τον κρατάει από τον Σβέρκο, πέφτει και γλιστράει και πέφτει μόνος του. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, πέναλτι είναι. Το σφύριγμα του Τουρπέν, παίρνει τα βήματα, εκτελεί, η μπάλα στα δίκτυα, σοφαρίζει η Παρί σε 1-1 με τον Νεϊμάρ. Πρώτο φετινό του γκολ. Και πάλι Εμπαπέ, βγάζει τη σέντρα, η μεγάλη ευκαιρία, η Κάρτη στις καθυστερήσεις, έρχεται η λύτρωση για την Paris Saint-Germain. Με την αλλαγή του Μαωρίσιο Ποτσετίνο, Μάουρο Ικάρντι. Σέντερφορ που βρίσκεται εκεί που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, νικάει τον Άντωνι Λόπες. Παίρνει συστημένη πάσα από τον Κίλιαν Εμπαπέ και η Paris Saint-Germain κάνει το 2-1 στο Parc des Princes. Εξαιρετική σέντρα με φάλτσο, καταπληκτική κίνηση και εκτέλεση του Ικάρντι.